Μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας για την υποστελέχωση στο νοσοκομείο που διαιωνίζει την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Έτοιμα η πολιτεία να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στελεχώνοντας τα νοσοκομεία με ικανό αριθμό γιατρών. Ευελπιστούμε ότι η επανάληψη που είναι η αρχή της μάθησης θα ευαισθητοποιήσει και τους τοπικούς βουλευτές, αλλά και την υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και φυσικά να ενδυναμώσει όλα τα νοσοκομεία της χώρας, γιατί όταν το δικό μας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά, είναι αποδυναμωμένο, αν και όπως υποστηρίζουν αρκετά καλά στελεχωμένο σε σύγκριση με άλλα, όταν λοιπόν τα γειτονικά νοσοκομεία δεν λειτουργούν και αυτά καλά και με ικανό αριθμό ιατρών, με εντεταλμένη υπηρεσία καλούν συναδέλφους του νοσοκομείου του δικού μας να υποστηρίξουν τα γειτονικά. Με αποτέλεσμα να πέσει η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και στο δικό μας νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον παλαιό οργανισμό του νοσοκομείου, μας λείπουν 40 με 50 γιατροί. Στην παιδιατρική έχουμε 3 ιατρούς μόνιμους ειδικούς, ενώ θα έπρεπε να έχουμε 6. Το ίδιο συμβαίνει και στην ορθοπαιδική. Και η χειρουργική θα έπρεπε να έχει περισσότερους γιατρούς, σχεδόν τους διπλάσιους. Στους αναισθησιολόγους έχουμε λήψη 2 γιατρών. Στο τμήμα επιγόντων λείπουν άλλοι 3 γιατροί. Σε όλα τα τμήματα έχουμε λήψη. Μπορεί να είναι αρκετά ικανοποιητικός αριθμός των ιατρών, αλλά δεν είναι αρκετός για την εύρυθμη λειτουργία και για τις σωστές συνθήκες εργασίας που δουλεύουν οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο. Υπερβάλλουν αυτό, και επειδή την τελευταία τριετία αυτό το είχαν υποστεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα στην πανδημία στο μέγιστο βαθμό, όλοι έβαλαν πλάτη και κατάφεραν να λειτουργήσουν και το δικό μας νοσοκομείο, να βοηθήσουν και το νοσοκομείο Σερών, Ξάνθης, Δράμας. Αλλά και σήμερα που υποτίθεται ότι η πανδημία σχεδόν λύγει, βλέπουμε ότι πάλι οι συνάδελφοί μας φεύγουν παθολόγοι και υποστηρίζουν το νοσοκομείο Ξάνθης. Ξαφνικά, κάπως άστοχα, ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας ζήτησε και πάλι παθολόγους για το νοσοκομείο Δράμας. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν νοσοκομεία με εντεταλμένη υπηρεσία. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό.